η απαράδεκτη στάση του Υπουργείου Εργασίας και του νέου Υπουργού Εργασίας του κυρίου Χατζηδάκη προκαλεί χιλιάδες οικογένειες εργαζομένων στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, στον τουρισμό συνολικά, με το να μην δέχεται την αντιπροσωπεία τους για να καταθέσουν τα αυτονόητα αιτήματά τους, τη διασφάλιση δηλαδή του αξιοπρεπούς εισοδήματος που δικαιούμαστε όλοι για να ζήσουμε τις οικογένειές μας μέσα σε αυτή την περίοδο που με ευθύνη της κυβέρνησης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στον τουρισμό δεν έχουν κανένα εισόδημα. Το ξαναλέμε και απαγορεύουμε και στον κύριο Χατζηδάκη και στους υπόλοιπους της κυβέρνησης να συνεχίζουν να λένε ότι στηρίζουν τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Η συνάντηση όμως που πραγματοποίησε ο κύριος Χατζηδάκης ήταν με τον ΣΕΤΕ και τους εργοδότες. Εκεί λοιπόν δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τον τουρισμό γενικά και αόριστα, που στη μετάφραση σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να δίνουν προγράμματα, επιδοτήσεις, ασφαλιστικές εισφορές και ένα σωρό άλλα προνόμια στους μεγάλους ξενοδόχους, τις μεγάλες εταιρείες του τουρισμού, τα μεγάλα τουριστικά τρακτορία. Γι' αυτό ο κύριος Χατζηδάκης δεν συναντιέται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε για άλλη μία φορά το υπόβλημα των ετοιμάτων μας. Καταθέσαμε για άλλη μία φορά ότι θα συνεχίσουμε όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα να αγωνιζόμαστε για την ίδια μας τη ζωή, για την υγεία μας, για τη δουλειά μας. Και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας και των εργαζομένων και των τουριστών, και να αφήσουν τις συκοφαντίες απέναντι στους αγώνες μας, στους αγώνες των παιδιών μας που προχθές ήταν στον δρόμο μαζί με μας για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να μπουν στα σχολεία, να μπουν στα πανεπιστήμια, να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η καταστολή